Πραγματικότητα ο εφιάλτης του ΝΑΤΟ. Ρώσοι κατέλαβαν το πρώτο Leopard 2. Πρόλαβαν και το έπληξαν οι Ουκρανοί. Ο ρωσικός στρατός λοιπόν απέκτησε στην κατοχή του ένα ουκρανικό άρμα μάχης Leopard 2, ωστόσο το τάγκ χτυπήθηκε σοβαρά. Σύμφωνα με νέες αναφορές λοιπόν, σε μία από τις περιοχές του μετόπου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έλαβε χώρα μία πολύ σφοδρή μάχη. Συνελόγως σύγκρουση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ένα ουκρανικό άρμα μάχης Leopard 2, το οποίο είναι τάγκ γερμανικής παραγωγής. Το ουκρανικό όχημα προσπάθησε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης να περάσει τις ρωσικές αμυντικές γραμμές, ωστόσο εγκλωβίστηκε τελικώς σε περιοχή που έλεγχαν οι Ρώσοι. Πολύ γρήγορα, ο ρωσικός στρατός κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο του άρματος μάχης. Με γρήγορες προσπάθειες, το μετέφερε σε ασφαλή τοποθεσία για μετέπειτα μελέτη. Σύμφωνα με τον Ντενίς Πουσίλιν, πολιτικού της Ρωσίας με καταγωγή από τον Ντονμπάς της Ουκρανίας, ρωσικά άρματα μάχης κινήθηκαν μπροστά για να διασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνηση του γερμανικής προέλευσης άρματος μάχης. Μόλις κατάλαβαν τι σκαρώνουν οι Ρώσοι, οι Ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή έστειλαν στο σημείο δύο άρματα μάχης τους. Σύμφωνα με τον πολιτικό της Ρωσίας, τα Ουκρανικά άρματα, αντί να αμυνθούν έναντι των ρωσικών επιθετικών ενεργειών, αποφάσισαν να καταστρέψουν το Leopard 2 με δικά τους πυρά. Από ό,τι φαίνεται, ήταν σημαντικότερο για τις Ουκρανικές δυνάμεις να μην περάσει το γερμανικό τάγκ ακέραιο στα χέρια του ρωσικού στρατού, από ό,τι να καταστρέψουν οι ίδιοι δικό τους όχημα. Βέβαια, παρά τις δηλώσεις του Πουσίλιν, δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή ή υλικό που επιβεβαιώνει την απώλεια ενός κύριου άρματος μάχης τύπου Leopard 2 των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν σχολίασε επίσης τίποτα αναφορικά με το ζήτημα το επίσημο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλο σχετικό βίντεό μας, η Ρωσία ενδιαφέρεται πολύ να λάβει στα χέρια της ένα νατοϊκό άρμα μάχης Leopard 2. Το τάγκ παράγεται εδώ και δεκαετίες ολόκληρες από τη Γερμανία και αποτελεί ένα από τα βασικότερα κύρια άρματα μάχης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Το σημαντικό είναι πως τα τάγκς αυτά κρύβουν κέρια σημασίας τεχνολογίες που αν μη τι άλλο θα ευνοούσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον ρωσικό στρατό. Για παράδειγμα, η πολυστρωματική θωράκιση, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του άρματος, θα βοηθούσε τους Ρώσους να κατανοήσουν πολλά πράγματα για το όχημα. Μελετώντας ένα δείγμα της θωράκισης, οι Ρώσοι μηχανικοί θα αποκάλυπταν πώς την κατασκευάζουν οι Γερμανοί, ενώ μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης τεχνολογίας ίσως κατάφεραν να παράξουν παρόμοια σε δικό τους εργαστήριο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.